Νιρούλη. Ο Νιρούλη! Τι ήταν αυτό το. Από ελληνική ταινία. Μα εγώ είμαι βγαλμένο από ελληνική ταινία. Ξεχνάω ότι στην πρεμιέρα που πήγαμε. Ξεχνάω στην πρεμιέρα που πήγαμε υπήρχε ο Κούρκουλο, ο Μπάρκουλη και εγώ. Ναι, η γη. Η γη. Και είναι εγώ. Από του άντρε του πρεμιέρ. Τι όμορφη. Καλά, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία και το ρουχαλάκι σου και για σήμερα. Και καταπληκτική και η φούστα. Αυτό θα το κάνω όμω, κάτι μου κάνει. Τι πιάνει. Αυτό είναι δερμάτινο που το πιάνω. Και το από μέσα και το απ' έξω. Και το από μέσα είναι δέρμα. Δεν είναι. Τύπου δέρμα. Δεν είναι. Κανονικού δέρμα. Α, δέρμα, αλλά σώμα. Δεν είναι δέρμα. Δέρμα, ναι. Καλά τώρα, εντάξει. Καλά, εσύ ξέρει. Αυτό το τα μαύρα τελικά τα τελείω. Ναι. Ναι, ναι, τι θες να είναι πεις. Πολύ σεξι. Ενώ είναι ένα μαύρο, α πούμε, κολλητό και όμω ναι, και δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ άλλο. Είναι τόσο άλλο που εξητάρομαι. Εξητάρεσαι. Πολύ. Ωραία. Δηλαδή, κοίταξε τώρα το κόκκινο τον έχει πάνω στο. Α, στο άστο εκεί για κόσμο. Γιατί εγώ δεν φοράω κοσμήματα, άστο εκεί. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε κοντά σας και ξεκινάμε μια καταπληκτική εκπομπή με πάρα τέλειο, πολύ ωραίο συνεργάτη και πάρα πολύ ωραία θέματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με αθλητισμό. Ακούρε. Θα πάμε στα παιδιά και θα τελειώσουμε με ομορφιά. Πες μου, ποια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση έχει τρία θέματα. Μέσα σε μία ώρα. Και βέβαια ξεκινάμε με το μακρύ θέμα της εκπομπής. Πάντοτε, για να δούμε θα μας φτάσει και τα υπόλοιπα. Το Λάζαρο Κόλλα που είναι κοντά μας από τη στήλη την αθλητική. Τι ωραία που είσαι σήμερα. Γεια σου, αγαπημένα μου. Τι gentleman, Θεέ μου, τι gentleman. Τα σπάσματα είναι. Τι σαβουάρ βίντεο του λένε. Όχι, και το φίλο μου να χαιρετήσω. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα μου πει. Κανονικά, από θέμα έτσι βασιλομήτω. Έπρεπε εσύ να με έχουν ασπαστεί κατά περιόδους. Εσένα, ναι, ναι, κανονικά. Πολλές με έχουν θελήσει το χέρι. Και γονιπετής έχουν έρθει. Και το πόδι. Ναι. Όταν κάνω πεντικιούρ, δεν θέλω να κλείνει η κοπέλα και να μου πει με τις υγείες σας και να μου φιλήσει λίγο την πατούσα. Σωστά. Είναι ωραίο αυτό. Εδώ εντάξει. Η Εύη όμως, η φίλη μου, είναι η πριγκίπισσά μας. Είναι άλλο στυλ είναι σήμερα. Η βασίλισσά μας. Είμαι το κορίτσι ναι. Σας, παιδιά. Είναι πώς θα γίνει. Πράγμα. Πρέπει να με αγαπάτε και να με προσέχετε. Πάρα πολύ Λάζαρα, έτσι, πρέπει να κάνουμε την ταινία με την Μπάρμπι με ηθοποιούς. Ο Τζοντζόν μου. Ο Τζοντζόν σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είδες τον μπλουζάκι σου αυτό, να είναι Μωρέτη για σήμερα. Μάλιστα. Πάει πάρα πολύ με το παπουτσικό σου. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ωραίο πάρα παπούτσι πολύ. Έχεις. Ναι, πολύ. Τι νούμερο φοράς, παπούτσα. Θα το πάρεις. Μεγάλο. Τι. Είναι λίγο μεγάλο. Το ξέρω, γι' αυτό και το ρωτάω, αλλά μ' αρέσει κανονικό να ξέρω. 46. 46. Σόπερ, παιδί μου, δεν φαίνεται για τόσο 46 πολύ. 46 κι όμως. Ναι, είδες. Δεν είναι το δικό σου πιο μικρό. Το δικό μου είναι πιο μικρό. Το πόδι. Ναι, το πόδι. Μα για τα πόδια μιλάμε. Υπάρχει και το τρίτο πόδι όμως. Σαφώς, στη Χαλκιδική. Και εγώ δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ. Γιατί πάντοτε πάω στο πρώτο, γίνεται ένας μαζουλισμός που λέω γυρίστε με πίσω. Σε εμάς το είχαν βρει στο Μπέτριτς, νομίζω, το τρίτο πόδι. Στο Μπέτριτς. Σε έναν αθλητή. Σε έναν αθλητή, σε έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ναι. Με τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πανέξυπνο παίχτη όμως. Και γι' αυτό έκανε και τις δίπλες της. Και πώς τι κάνει στο πρώτο πόδι. Στο πρώτο πόδι. Ναι, απάντησέ μου. Τι, δεν άκουσα. Γιατί στην κηδεία δεν παίζεις. Όχι, πώς. Τι πάω καλέ, αφού πάω εκεί πέρα για να γιάσω και να ηρεμώ. Α, νόμιζα ότι μπερδεύτηκες με το τρίτο. Όχι παιδί μου, πηγαίνω στο πρώτο πόδι γιατί περνάω απέναντι και... Όχι, εμείς γιατί... το λέμε είναι το νοητό πόδι ρε παιδί μου, αυτό το οποίο καμιά φορά... Της εξυπνάδας, της πηγαίνει, γι' αυτό το λέω. Όπως είναι και το τρίτο μάτι, το οποίο έχω εδώ. Έχουμε εδώ το τρίτο μάτι. Αυτό το μάτι και συγχώρεσαι το... Η Εύη τι τρίτο έχει όμως. Τρίτο πάτωμα. Ναι. Καλά είναι και ψηλή, εντάξει. Είναι 3 μέτρα γυναίκα, εντάξει. Εντάξει, κόψε κάτι 2,86. Σήμερα τι θέμα έχεις εκτός από τα τρίτα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε και θα μιλήσουμε και εμείς για τα παιδιά θα ασχοληθούμε. Τι είναι αθλητισμός και για ποιο λόγο πρέπει να μοιήσουμε τα μικρά παιδιά σε μικρές ηλικίες, από μικρές ηλικίες, δηλαδή από ηλικία 5-6 ετών. Καλό είναι ο κόσμος, οι γονείς δε, να πηγαίνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με ένα άθλημα. Τώρα, βέβαια, εμείς θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Σημαντικό. Πάντα. Ναι, βέβαια. Αλλά καλό είναι οι γονείς να δούνε πού έχει έφεση το παιδί, έτσι, πού του αρέσει περισσότερο να ασχοληθεί. Και όχι αναγκαστικά τώρα εμείς οι άντρες, καμιά φορά θέλουμε, κάνουμε γιους, ξέρω εγώ, θέλουμε εκεί ποδόσφαιρο μόνο. Ναι. Οι κοπέλες μόνο μπαλέτο. Άστονα όμως να πάει και... Μπαλέτο. Ναι. Όμως αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν οι μπαμπάδες, ότι ναι, η κόρη μου, όχι, εγώ θα την γράψω μπαλέτο ρυθμική. Το γιο μου, α, ναι, θα τον πάω ποδόσφαιρο. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί τώρα ο πατέρας στο γιο, πού να το γράψει μπαλέτο δηλαδή. Να το γράψει μπαλέτο, γιατί δεν θα ήθελε να ο Νουρέγεφ δεν έκανε καριέρα.
Δηλαδή, άμα είχε ένα γιο και ήταν ο Νουρέγεφ, ας πούμε, νούμερο ένα στον κόσμο και έβγαζε 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε, για τις παραστάσεις του, είναι λίγο. Ναι, συγγνώμη. Αλλά είναι ένα στου ενό στο ποδόσφαιρο ή σε άλλα αθλήματα. Τώρα. Μπορεί επίσης, να έχει μια. Εγώ πιστεύω ότι οι μπαμπάδες, περισσότερο και οι μαμάδες, το γράφουν με την έννοια ότι το παιδί μου, ας πούμε, τον άντρα μου θα τον πάω στο αντρικό άθλημα, ας πούμε, και το κοριτσάκι μου στο γυναικείο. Το αντρικό άθλημα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι και το μπάσκετ, είναι και το αντρικό βόλι, μπορεί να ασχοληθεί ένα νέο παιδί. Η κολύμβηση. Δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε γυναικεία αθλήματα ή αντρικά. Καταρχήν ο αθλητισμός, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει γυναικείο ή αντρικό πλέον και στις μέρες μας. Διότι βλέπεις ότι και οι γυναίκες πάνε πυγμαχία, παίζουν MMA και ρίχνουν και περισσότερες από ό,τι ρίχνει ένας άντρας. Βλέπεις το καράτε, kickboxing. Δεν υπάρχει αντρικό. Σαφώς που θεωρούμε ότι ήταν, ας πούμε, αντρικό. Εγώ μπαίνω εγώ στην μπάλα, παιδιά, οι γυναίκες να μαλώνουν. Γιατί bodybuilding, πού το πας. Γιατί δεν πήγαμε και είδαμε απίστευτους αγώνες. Δεν πήγαμε στο διαγωνισμό αυτό που ήταν ο προπονητής μου, ο Γαλάνης. Στο διαγωνισμό της NEC. Της NAC. Τη ΝΑΚ, ναι, κλαίω. Εντάξει, εντάξει, είναι εταιρεία για αυτή, άσχετο βέβαια. Τη ΝΑΚ. Που βγήκαν κάτι γυναίκες που ήταν σαν τον Ηρακλή. Απίστευτο. Βέβαια, νομίζω ότι είχαμε μιλήσει κιόλας και νομίζω ότι ξέρεις κάτι. Εγώ τις θαυμάζω αυτές τις γυναίκες γιατί θέλει πολύ δύναμη ψυχής για να πάρει μέσα. Είχαμε μέρος φέρει πρόπερση. Κοίτα και να στερηθούν. Την Μαρία την Ιορδανοπούλου. Θα φέρουμε και φέτος ετοιμάζουμε σούπερ πρωτοθλήτρια γυναίκα. Όπου θα μας κάνει και ποζάρισμα ακριβώς εδώ στο στούντιο. Προετοιμαστείτε για να δείτε γυναίκες να ποζάρουν. Ξέρουμε το όνομά τη. Ξέρουμε το όνομά τη. Την είδες όμως την εφημερίδα στην τρίτη σελίδα. Δεν την είδες. Ναι. Και είναι μάλιστα Miss Body. Μπράβο, θα είναι κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Φοβερή. Για πες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να μοιήσουμε τα νέα παιδιά. Τα παιδιά μας και όχι μόνο, δεν χρειάζεται να είναι μόνο το παιδί μας. Γενικότερα δηλαδή τον ανιψιό μας. Ο θείος μπορεί να παρακινήσει τον ανιψιό. Και όλα τα λιπούτια της οικογένειας. Ακριβώς. Από το να τα βλέπουμε να ασχολούνται με το ίντερνετ, με τις καφετέριες, δεν είπα να μην πάμε στην καφετέρια. Στην καφετέρια. Τώρα να σου πω. Ξέρετε τι έγινε, κάθε μετά που πάνω σε κάτι. Επειδή είμαι και Παναθηναϊκός, πάει να κάνει τον τζουκαλά που πέσε από την καρέκλα. Όχι, δεν έπεσε εγώ. Πάει να κάνει τον τζουκαλά τώρα. Μέσα στη τζάντα. Στην άλλη τσάντα. Το είδες. Τα πόδια πάνω, έτσι. Καλά, εσύ άμα βάλεις τα πόδια πάνω. Άμα βάλει τα πόδια κάτω, θα πέσουμε εμείς όλοι από κάτω. Άμα βάλει τα πόδια πάνω. Θα φύγουν στα κόκκινα οι τηλεθεατές. Εντελώς. Μα έτσι κι αλλιώς οι τηλεθεατές μας είναι στα κόκκινα. Ναι, σωστά. Και στα πράσινα, όχι στα κόκκινα. Στα κόκκινα υπό την έννοια της υψηλής. Το κατάλαβα. Άμα δουν πέσιμο δικό σου, θα είναι μόνο στα κόκκινα. Μετά ξεκινάμε τα χρώματα. Για πες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Όχι μόνο για την εκγύμναση. Εμείς τώρα οι γονείς, όσοι έχουν παιδιά, τι θέλουν, δηλαδή να τα μοιήσουν στον αθλητισμό για να μην ασχολούνται με τις καφετέριες, όχι σαν καφετέριες, να μην χάνουν το χρόνο τους όλη μέρα στον καφέ. Σαφώς. Έτσι. Να μην είναι κολλημένοι στο διαδίκτυο, το οποίο είναι η μάστιγα, θεωρώ. Έτσι, γιατί δεν γίνεται και μια ορθή χρήση. Έτσι. Και αυτό δυστυχώς, πρέπει να το προσέξουμε. Είναι ανεξέλεγκτο. Ναι, και γι' αυτό λέω προτιμούμε τα νέα παιδιά από μικρές ηλικίες να μοιηθούν στον αθλητισμό παρά να είναι όλη μέρα κολλημένα. Σωστά. Έχω δει περιπτώσεις δηλαδή παιδιά που έχουν προβλήματα εδώ στα χέρια τους, που είναι όλη μέρα έτσι. Αυτό είναι το όλη μέρα στον υπολογιστή. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχουν και να βλέπεις να βγάζουν εδώ πέρα αγρομπαλάκια. Τα οποία μένουν μια ζωή. Υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία είναι κλινήρες περιπτώσεις παιδιά μέσα στα νοσοκομεία. Για το διαδίκτυο. Βέβαια. Για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για εθισμό. Αυτό είναι αλκοολισμός πλέον, έτσι. Πώς δεν είναι. Είναι εθισμός, δηλαδή με την έννοια ότι χρειάζεται μόλις από κάποια έρευνα που είχα δει μισή ώρα ημερησίως για να θεωρηθείς ότι είσαι εθισμένος. Όχι. Το ανώτερο που μπορεί κάθε να μέρα, δώσει, καθημερινά όμως. Καθημερινά είναι μέχρι μισή ώρα το ανώτερο. Οτιδήποτε μπροστά από σε οθόνη. Και ήταν αυτό μπράβο, τηλεόραση, μπράβο. Ήταν ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μισή άρα είμαστε ώρα. Εθισμένοι όλοι. Όλοι και κανονικά απαγορεύεται, τώρα λέμε άλλο θέμα βέβαια, αλλά εντάξει, αξίζει τον κόπο. Απαγορεύεται ρητός να υπάρχει τηλεόραση η οποία να παίζει ανεξέλεγκτα με σπίτι ακόμα και αν δεν κάθεσαι. Να είναι ανοιχτή εννοείς. Λόγω μαγνητικής ακτινοβολίας. Και ακτινοβολίας και ενέργειας που μεταδίδεται μέσα από το τι βγάζει. Με ρωτάνε πολύ εδώ, ωραία. Και μου έδωσε πάσα. Ζωντανή επικοινωνία. Δεν πρέπει το ζευγάρι να έχει στην κρεβατοκάμαρα τηλεόραση. Ναι. Και μειώνει και το λίμπιντο αυτό να ξέρουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό και εγώ που την έχω πάντα κλειστή, την ανοίγω μόνο για να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ βλέπω τηλεόραση μόνο την Εύη όταν παίζει τίποτα. Εντάξει, δεν παίζει και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ πέρα μου γράφουν γιατί είμαι σε ζωντανή σύνδεση με τους τηλεθεατές μας. Mm-hmm. Όταν μιλάμε λοιπόν τα παιδιά να τα μοιήσουμε στον αθλητισμό, ξεκινώντας από ποια ηλικία, από πάρα πολύ μικρά. Ναι, από 5 ετών είναι καλό έτσι, να έχουν την πρώτη επαφή με το άθλημα με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Έτσι. Mm-hmm.
Μπορεί, όχι, εντάξει, τώρα 5 χρονών, όταν θα πας, ξέρει και ο φίλος μου ο Μάρκος, σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου, πηγαίνουν πίσω από την μπάλα σαν τα μελίσια, έτσι. Εκεί είναι η πρώτη σου επαφή με την μπάλα. Mm-hmm. Από ηλικία όμως 7 ετών, αρχίζει ο νους και καταλαβαίνει, δηλαδή, το άθλημα, ο νεαρός θα καταλάβει τη θέση που πρέπει να πιάσει, πώς πρέπει να παίξει, θα αντιλαμβάνεται αυτά που του λέει ο προπονητής του, από την ηλικία των 7 ετών και άνω, Άλεξ μου. Κάτι δεν κατάλαβες. Πάντως είναι καλό όμως να ξεκινάνε από πολύ πιο μικρά τις ακαδημίες. Δηλαδή από 5 ετών θεωρώ ότι να το έχει καλό στο παιδάκι. Γιατί εντάξει, είναι κάποια παιδάκια που και 5 ετών ακόμα βλέπεις πολύ μπεμπεδίζουν και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο τίποτα. Εδώ πάλι μπεδίζουν και 20 και 15. Αυτό. Εδώ πάλι και νεαροί αθλητές, έτσι. Νεαροί αθλητές, οι οποίοι είναι μεγάλα ταλέντα, 18-19 ετών. Και βλέπεις ότι ξενυχτάνε, πίνουν αλκοόλ. Το οποίο όταν κάνεις πρωταθλητισμό δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Να σου ρωτήσω κάτι, έχεις μαγνητάκι? Γιατί στον εφέκτη. Ωραία, εντάξει, με τραβάει πιο κοντά. Το ξέρω, το ξέρω το έχει αυτή η γυναίκα. Ψάχνω και κάθομαι εγώ στη μέση να το πηγαίνω. Και δεν ισχύει αυτό που λένε, ο χρυσός μας παίρνει πιο κοντά. Διότι η κοπέλα είναι μια πλάκα χρυσού από μόνη της. Σημειώστε το αυτό. Μου, ήταν τι καλό αυτό που είπε. Είναι πάρα πολύ καλό. Ακατέργαστο μαύρο διαμάντι, θα έλεγα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μιλήσουν τα παιδιά όχι μόνο για την εκγύμναση, αλλά και για τη διδαχή. Διότι μαθαίνουν πολλά πράγματα. Και την ανατροφή που σου δίνει ο αθλητισμός. Ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν είναι μόνο η βία. Και τώρα, δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, πρότινος, δηλαδή πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, είχαμε περιπτώσεις βίας που η ΕΠΟ αποφάσισε να σταματήσει. Όλους επαόρι, ακόμα και ακριβώς. Βέβαια, αυτό άρθηκε η απόφαση. Εντάξει, αυτή. Ήταν ακραίο. Διότι για ένα διαιτητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε, και το καταδικάζουμε βεβαίως, έπρεπε να σταματήσουν όλο το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο? Σωστά. Να πάρουν άλλα μέτρα. Να πάρουν άλλα δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν οι επαγγελματικές κατηγορίες. Mm. Γιατί βγήκε κάποιος και κατήγγειλε, ένας διαιτητής έφαγε ξύλο. Δικαίως ή αδίκως, εμείς λέμε αδίκως, δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοιες βιοπραγίες. Θα συμφωνείς. Για οποιοδήποτε διαιτητικό λάθος. Όταν υπάρχει πρόβλημα από τη μήτρα, μοιραίως θα δούμε πολλά τέτοια πράγματα. Θα φάει ξύλο διαιτητής όταν κάνει μέσα στη διαιτησία. Γιατί δεν υπάρχει από πίσω του κάποιος να μπορεί να ελέγξει. Ο μηχανισμός. Σωστά, μπράβο, δεν μπορεί λάθος να κάνει αυτή τη διαιτησία. Και αλυσιδωτά μοιραίως όταν είναι πίσω από το άλλο θα φέρει πολλά λάθη. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει περάσει καιρό, η διακοπή όλων των αγώνων ακόμα και στις ακαδημίες είχε γίνει για το θάνατο στην Κρήτη ενός οπαδού. Ναι, σωστά. Όχι, αυτό είχε πάρει μία αναβολή και τη Μισένεκεν και λόγω του θανάτου του για μία εβδομάδα. Έτσι, μία αγωνιστική. Mm-hmm. Τιμή σένε και να στο πούμε στον ναι. Αποθάνοντα. Αλλά... Μπράβο, τότε στο άλλο που λες με τον προπονητή. Επειδή ξυλοκοπήθηκε. Και κάνανε το συμβούλιο. Έγινε κάποια καταγγελία. Νομίζω. Μπράβο, αναιρέθηκε αμέσως. Δεν γίνεται. Έφαγε ξύλο ένας διαιτητής. Κακός, πολύ κακός. Κάκιστα. Στην περιοχή του Καλονού. Από οπαδούς, φαντάζομαι, κάποιας ομάδας. Βγήκε ένας παράγοντας, το κατήγγειλε και αμέσως η ΕΠΟ το βράδυ, ολονυκτία μιλάμε, λες και βγάζανε τον Πάπα να βγει καπνός. Θέλω να πάρουν απόφαση. Μα λέμε αυτό δεν είναι λογικό. Δόντι πονάει, δόντι βγάλει. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά δεν είναι μέτρα. Έτσι, αυτά οθούν, εγώ θεωρώ, τους νέους και τους οπαδούς περισσότερο στη βία. Σαφώς, έτσι. Ναι, δεν το συζητάω. Να επιληθεί από μέσα πρέπει αυτό. Βεβαίως. Όχι από τους έξω. Δεν σφύριξε καλά ο διαιτητής. Πάρ του τη σφυρίχτρα, πάρε και τα σημειάκια από τους επόπτες και να πάνε σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να σταματήσουν. Επαορίστου. Επαορίστου. Και αυτή είναι. Αυτός είναι ο ρόλος του Χιου Ντάλλας, του αρχιδιαιτητή του Σκοτσέζου που είναι εδώ στην Ελλάδα για να υποπτεύει όλους τους διαιτητές. Βέβαια, κακός ο άνθρωπος είπε, λέει, εγώ θα είμαι επιτηρητής. Λάθος, γιατί σε πληρώνουμε, για να επιτηρείς μόνο. Όχι, είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Όταν βλέπει ότι μόνο από μία μονάδα δεν μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η ιστορία. Τι να κάνει μόνος του. Άρα, όταν είπε ότι εγώ θα είμαι επιτηρητής, του είπε ότι είναι ότι. Μα δεν πρόκειται να αλλάξει τη στιγμή. Ναι, δεν είναι σωστό. Θέλετε να πληρώσετε, μου κάθομαι να κοιτάω. Ναι, τον πληρώνουμε όμως. Τον πληρώνει η Ομοσπονδία. Και τι να κάνει, αφού δεν μπορεί να αποδώσει έργο με αυτά όλα που σημαίνει να βρει Λάζαρε. Να φύγει. Αλλά αυτό είναι άλλο. Να έρθει κάποιο ο οποίο θα πει: παίρνω τη σφυρίχτρα, πηγαίνει σπίτι σου, κάθεσαι άλλο, ο επόμενο. Να αποτελέσει έργο, έχει δίκιο. Διαιτητές, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλού και από τι άλλε κατηγορίε. Λοιπόν, εκτός από τη διδαχή, παίρνουν τα παιδιά και ανατροφή παίζοντας ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, παιδιά, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο η βία, τα επεισόδια, ούτε το μίσος πώς θα σκοτώσει. Το μίσος και το σκοτώσει το βάζω σε εισαγωγικά. Πώς θα σκοτώσει τον αντίπαλο με μίσος. Αυτά τα βάζω σε εισαγωγικά. Είναι σε αθλητικό πνεύμα, έτσι. Σωστά. Αυτά τα λέμε. Είναι στην αργό, τη δική μας, την ποδοσφαιρική. Να εξοντώσεις που λέμε. Να εξοντώσεις, πολύ σωστά. Δεν είναι 22 ανόητοι που νομίζουν ότι τρέχουν πίσω από ένα πετσί και κλωτσάνε μία μπάλα. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι η ευγενής άμυλα. Είναι αυτό που λέμε ο ανταγωνισμός με αθλητικό πνεύμα, δηλαδή το fair play. Mm-hmm. Πόσες φορές έχουμε δει
ένας παίκτης θα πρέπει να τηρήσει το fair play. Όταν έχει πέσει κάποιος αντίπαλος κάτω, είναι υποχρεωμένος, μάλλον δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά έτσι επιτάσσει αυτό που έχει διδαχθεί τόσα χρόνια από μικρός, να τηρήσει το fair play, την ευγενής άμυλα. Δηλαδή τι, αμέσως να διώξει την μπάλα έξω, ούτως ώστε να σταματήσει ο αγώνας, για να βοηθηθεί ο αντίπαλός. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει γίνει αυτό. Όχι, συνεχίζουν και γίνονται καλά. Αυτό είναι κακό παράδειγμα. Ή το κάνουν γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει θέατρο. Και πάλι η ευγενής άμυλα δεν είναι μόνο σε αυτόν ο οποίος πρέπει να τηρήσει το fair play, είναι και σε αυτόν που έχει πέσει κάτω, διότι πολλές φορές το κάνουν ως θέατρο. Καλά, είναι περισσότερες φορές. Για να μην συνεχίσει το παιχνίδι. Έτσι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή πλέον. Όπως είπαμε, είναι ευγενής άμυλα, ανταγωνισμός με αθλητικό πνεύμα. Είναι να μάθεις να κερδίζεις, αλλά περισσότερο στις ακαδημίες θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά και πώς θα διαχειρίζονται την ήττα. Πώς θα πρέπει να μάθεις να χάνεις. Διότι έχεις πολύ περισσότερο, πολλά περισσότερα να μάθεις από την ήττα παρά από την νίκη. Σαφώς, παρά από τα πανηγύρια. Αυτό είναι που σε βάζει στο τρυπάκι να σκεφτείς. Σε κάνει πιο δυνατό. Πιο δυνατό και να οργανωθείς για την επόμενη φορά. Όχι, δεν είναι μονάχα αυτό, παιδιά. Ενώ πρέπει να μάθεις τη ζωή, πως δεν είχε τόσο πάντα σημασία το αποτέλεσμα, αλλά όλος ο αγώνας. Άλλωστε είναι και δεν έχει η προσπάθεια. Το ταξίδι. Δεν είναι μόνο δεν έχει σημασία ο προορισμός για την ήττα, το ταξίδι για την Ιθάκη. Σωστά. Έτσι. Καλά. Σαν μπα στον πηγαιμό για την Ιθάκη. Εντάξει, τα συγχαρητήρια. Εντάξει. Και μια και είναι και τα συγχαρητήρια του. Γαλάνη, δώσε. Γιάννη, να πάω να. Πού θα πα. Καλά, πήγαινε. Στο κάτω κάτω αυτό το θέμα δεν συγχρειζόμαστε και τόσο. Θέλω έτσι να δω. Καλά. Πώς ενόμαστε πάλι από εδώ. Λάζαρε, εσάς σκηνοθέτης τώρα βλέπεις. Τι θέλω στην εκπομπή. Νομίζω να την επάρξει. Απλά δεν την παίρνεις μία εσύ, δεν την παίρνω μία εγώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Παιδί μου. Παιδιά, ό,τι παίρνεις καλό είναι. Να την παίρνουμε κι εμείς εδώ. Ναι, εννοείται ενίοτε. Λοιπόν, ποδόσφαιρο είναι όταν ο νικητής αφήνει τα πανηγύρια. Δεν ξέρω πού να κοιτάω τώρα, εδώ ή εκεί. Όχι, εσύ θα κοιτάς εκεί που πρέπει. Εγώ θα κοιτάω και τους δυο. Ποδόσφαιρο είναι όταν ο νικητής αφήνει τα πανηγύρια και με μία αγκαλιά. Συμπαρίσταται στον ιτημένο. Σωστά. Έχετε δει πολλές φορές, βάζει κάποιος ένα γκολ. Και αμέσως, ξέρεις, τώρα μπορεί να είναι λάθος του τερματοφύλακα ή ενός αμυντικού, ο οποίος μπορεί να βάλει τα κλάματα, μπορεί να στεναχωρηθεί. Και βλέπεις αμέσως. Ακριβώς. Αυτός που έβαλε τον γκολ πάει και αγκαλιάζει τον ιτημένο ή τον τερματοφύλακα, ο οποίος δέχτηκε τον γκολ. Ο σκόρε δεν. Το άλλο τώρα συμβάν. Ο σκόρερ δεν χαίρεται μόνος του. Αυτό μας το αποδεικνύει, δηλαδή στην πράξη ο σκόρερ. Ο σκόρερ δεν χαίρεται μόνος του τον γκολ το οποίο έχει βάλει. Τι κάνει, πηγαίνει και πανηγυρίζει με όλους τους υπόλοιπους συναθλητές του. Τον γκολ που έβαλε. Διότι από κάπου ξεκίνησε για να βάλει γκολ. Δεν το βάλε, δεν το πήρε μόνος του την μπάλα από το τέρμα και πήγε και το βάλε μόνος του. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Και αυτό πρέπει να περάσει στα νέα παιδιά. Μα για σκέψη τώρα. Ότι δεν έχει σημασία μόνο να βάλει τον γκολ, το αποτέλεσμα. Είναι η ομαδικότητα. Και το ταξίδι που λες. Η ομαδικότητα. Σκέψου πόσο όμορφη η εικόνα είναι, πόσο άλλοτε για τα παιδιά που είναι αυτά τα σημάδια τη ζωή του παρακάτω που λέμε ότι εμείς ως μεγάλοι το κατανοούμε και το βλέπουμε και όπως είναι. Στα παιδιά μας το να τελειώνει ένας αγώνας. Με μεγάλα ονόματα, τα οποία μειούνται ότι είναι επώνυμα και μεγάλα ονόματα, γιατί τα ακούνε και τα αγοράζουν αυτοκολλητάκια για τα άλμπουμ και οτιδήποτε. Ήρωές τους. Ήρωές τους, πολύ σωστά. Να τελειώνουν και να αγκαλιάζουν. Λες, ήταν ένα παιχνίδι και τελείωσε εδώ. Τέρμα. Δεν είναι το παιχνίδι πάνω από όλους και από όλα. Είμαστε αντίπαλοι. Τέρμα. Αγκαλιάζονται, αλλάζουν μπλούζες. Και με μια ενωμένη αγκαλιά. Οι δύο αντίπαλοι βγαίνουν φυσικά και αποχωρούν. Πολύ σωστό και το παρέλειψα. Αυτή τη σημασία έχει το ότι αλλάζουν μπλούζες. Έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Είναι αυτή. Ο σεβασμός, ότι ήμασταν μαζί συναγωνιστές. Μπράβο, πολύ ωραία. Και όχι μόνο ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είναι τα 90 λεπτά. Ναι. Θα δώσω εγώ αυτή. Ναι. Βγάλτε την, παιδιά. Θα μου δώσω ο Λάζαρος στο παντελόνι. Και εγώ θα δώσω τα παπούτσια είναι μεγάλα όμως. Λοιπόν, η στιγμή που. Τι είναι ποδόσφαιρο, εκτός από όλα αυτά, είναι η στιγμή που αφιερώνεις ένα γκολ. Στη μητέρα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, έτσι. Σε ένα παιδί το οποίο έχει κινητικά προβλήματα, σε ένα αμαία. Πόσες φορές έχετε δει στο γήπεδο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρότινο θυμάμαι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήγε και έβγαλε την μπλούζα και αμέσως έτρεξε σε ένα παιδί το οποίο είχε κινητικά προβλήματα και του έδωσε την μπλούζα του. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Παίρνουν μια αγκαλιά τα παιδάκια αυτά που έχουν πρόβλημα ή τα παιδιά τους και τα βάζουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτό. Είναι ποδόσφαιρο το να αφιερώσεις ένα γκολ που σε ανθρώπους που το χρειάζονται, που σε έχουν βοηθήσει, που σε έχουν μεγαλώσει, στη μητέρα μας, στα παιδιά μας, ναι. Σε παιδάκια που έχουν προβλήματα. Αυτό είναι αθλητισμός. Αυτό και είναι, όχι αυτά μόνο αυτό, που θέλω να δείξω. Αυτό είναι, Λάζαρέ μου, ο πολιτισμός μες στον αθλητισμό. Πολύ σωστό. Καταλαβάς. Καλά, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός έξω από τον αθλητισμό, γιατί έξω είναι η πιο πολύ πολιτιστή, δυστυχώς. Η αναγνώριση και επίσης αθλητισμός και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο είναι η αναγνώριση της ανωτερότητας του αντιπάλου. Καλό είναι είτε κερδίσεις, είτε χάσεις, είτε ιτηθείς δηλαδή,
καλό είναι να γνωρίσεις την ανωτερότητα του αντιπάλου σου. Και έτσι έχει μεγάλη αξία η νίκη σου. Αν είσαι μικρότερη ομάδα σε εισαγωγικά πάλι και κερδίσεις ένα μεγάλο αντίπαλο, καλό είναι να το χαρείς αυτό και να αναγνωρείς την ανωτερότητα του αντιπάλου σου. Διότι έτσι, τότε έχει πολύ όχι μεγάλη αξία η νίκη σου. Να μπροστά και να το παίξεις καλύτερα. Ακριβώς, μάγκα, έκανα έρανα έτσι. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δικαιοσύνη. Επίσης το ποδόσφαιρο είναι δικαιοσύνη. Ακόμα και όταν είναι εις βάρος της ομάδας σου. Πόσες φορές έχουμε δει αθλητές να σταματούν την μπάλα σε σημείο που μπορεί να έχουν βγει τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα και είναι έτοιμοι να βάλουν γκολ. Αλλά θέλοντας να τηρήσουν το fair play, γιατί ένας ποδοσφαιριστής έχει πέσει κάτω. Μπράβο τους. Ακριβώς. Γιατί δεν θέλει να κλέψει, μπορεί να είναι στο όριο του offside, που εκεί μπορεί ο επόπτης να σφυρίξει και λάθος. Και να σταματάει από μόνος του, διότι το θεωρεί άδικο. Εμείς όταν έχουμε παίξει μπάλα, βλέπουμε πότε εξέχεις από τον συναθλητή σου, τον αντίπαλο. Πολλοί έχουν τηρήσει αυτό. Αυτό το fair play, αυτό είναι δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Σαφώς και πρέπει να τηρείται. Πολύ λίγοι το... Μια δικαιοσύνη που δεν δικαιώνεται πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει, εμείς τα λέμε για να μοιήσουμε τα παιδιά σίγουρα, με ότι το σωστό πνεύμα στον, έτσι, στον αθλητισμό. Έτσι. Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι θέσεις, όλα τα παιδιά θέλουν να γίνουν επιθετικοί, να βάζουν γκολ. Όλες οι θέσεις στο έχουν ποδόσφαιρο έχουν τη δική τους αξία. Έτσι, μπράβο. Και το center back και ο μεσοεπιθετικός και ο τερματοφύλακας. Να σου πω κάτι, είναι και κάνει πιο βρωμοδουλειά. Δηλαδή είναι μια πολύ ισχυρή θέση. Μα όταν παίζει η ελληνική ομάδα γιατί... με μεγάλη ευρωπαϊκή, έτσι, αυτό που παίζει μεγάλη σημασία και ρόλο είναι η μεσοαμυντική. Σωστά. Και η αμυντική. Έτσι. Εκεί, διότι η άμυνα δίνει νίκες στην Ευρώπη. Σε εμάς, στο δικό μας πρωτάθλημα, mm-hmm, το οποίο να ξέρετε ότι από 34 χώρες η UEFA, το χειρότερο πρωτάθλημα έβγαλε το δικό μας. Αυτό που ακούτε. Και μη χειρότερα. Έβγαλε επίσημα στην ιστοσελίδα ανακοίνωση ότι από τις 34 χώρες εμείς βγήκαμε 34η. Αυτό νομίζω λέει κάτι, έτσι. Είναι στενάχωρο αυτό το κάτι, τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο επίσης είναι η ένταση και η προσπάθεια να κάνεις χαρούμενους κάποιους οπαδούς. Δεν παίζεις μόνο για την πάρτι σου. Δεν παίζεις μόνο για να γραφτείς την ιστορία ότι έβαλες 50, 100, 80 γκολ. Παίζεις γιατί? Για τους οπαδούς της ομάδας σου. Και όχι μόνο της ομάδας σου. Και τη άλλη ομάδα. Διότι όταν έπαιξε εδώ ο Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα, οι μισοί πήγανε για την ομάδα μας και οι άλλοι μισοί πήγανε γιατί ήθελαν να δουν το Μέση, έτσι, να δουν μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έτσι, κυρίως. Είναι η προσπάθεια να κάνεις χαρούμενους κάποιους οπαδούς, οι οποίοι ζουν δύσκολα και ιδίως στις εποχές που βιώνουμε, στην οικονομική κρίση, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Και στο πρόσωπο αυτό των αθλητών βρίσκουν τον ήρωά τους. Πόσα παιδιά, έτσι όπως μας είπε η Εύη, δεν έχουν κάνει με αυτοκόλλητα, με τάπες, με οτιδήποτε, διότι τους θεωρούν ότι είναι οι ήρωές τους. Να ξεχαστούν λίγο από τα προβλήματά τους. Τι μας κάνει, αυτό είναι το λαοπρόβλητο άθλημα. Πηγαίνει κάποιος και ξεδίνει, ξεχνάει τα προβλήματά του, κλείνει το διακόπτη μια μισή ώρα και δεν σκέφτεται, α, έχω εδώ αυτό, έχω την εφορία, έχω το ΙΚΑ, έχω το ΣΥΚΑ, έχω το ΜΙΚΑ, θα πάει, θα κλείσει το διακόπτη και θα βγάλει όλο του το είναι εκεί πέρα. Θα σκεφτεί μόνο να περάσει καλά βλέποντας 90 λεπτά. Θέλω κι εγώ πατατάκια. Λοιπόν, τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η πλευρά του ποδοσφαίρου, παιδιά, που πρέπει να δείξουμε στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας, κι ας μην είναι δικά μας, κι ας είναι της αδερφής μας, του αδερφού μας, θα πρέπει να τα μοιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο στον αθλητισμό. Μάλιστα, η UEFA, όπως θα δείτε και στο βίντεο που μας έχουν φτιάξει οι Highlanders και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η UEFA έκανε ένα διαφημιστικό με όλα τα fair play, αυτό που λέγαμε τόση ώρα, δείχνει στιγμιότυπα με όλα τα fair play και το ονόμασε This is football. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και πολύ καλά η καμπάνια έκανε η UEFA και καλό είναι να το δείξουμε κι εμείς και να το δείξουν πολλές αθλητικές εκπομπές. Mm-hmm. Και συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαλοτέλι, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ο Πικέ. Τη Σακύρα δεν είναι αυτός. Ναι. Μπράβο. Και πολλοί άλλοι μεγάλοι αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μοιήστε λοιπόν τα παιδιά στον αθλητισμό μακριά από το αλκοόλ, τον καφέ και το ίντερνετ. Τα τσιγάρα και οτιδήποτε βλάπτει την υγεία μας. Τα ναρκωτικά βεβαίως. Όλες τις ουσίες. Ντάνες και τα λοιπά. Γυμνάστε τα, διότι εκτός από το σώμα τους θα γυμνάσουν και το μυαλό τους. Και θα πάρουν διδαχές και ανατροφή. Και το κυριότερο, θα μάθουν τι σημαίνει ευγενής άμυλα.
Κλείνω με τη λέξη This is football. Και όχι αυτά που δείχνει η τηλεόραση. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε Γκόλια. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε όλο αυτό το αφιερωματικό βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες Skylanders και ο Λάζαρος Γκόλιας. Γιατί πάντοτε κλείνει με ένα πολύ ωραίο βίντεο που στην ουσία είναι όλα αυτά που είπαμε, αλλά οπτικοποιημένα. Γιατί η εικόνα μετράει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αμέσως μετά η Θάλια Σαλίμ και η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και η Θάλια Σαλίμ, κάθε μία από τις δύο συνεργάτες μας με την ιδιαίτερη αυτή στήλη τους, θα είναι κοντά μας, διότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα μα πάρα πολλά. Μην φύγει κανείς. Τάση, να τα αφήσεις κάτω λοιπόν, γιατί το έχεις εκεί πέρα. Για πες μου, γιατί το έχεις εκεί πέρα. Γιατί είχα πέντε κλήσεις και θέλω να δω ποιος με έπαιρνε. Προσθήκη στο χρονολόγιο, η κλίση ήτανε. Η κλίση, προωθείτε. Hello ladies and gentlemen, we are back μετά και από το μοναδικό αυτό καταπληκτικό ας βίντεο που ετοίμασε ο Λάζαρος Γκόλιας για τη στήλη των αθλητικών. Και τη σκητάλη, προσθήκη και αυτή η κλίση. Και τη σκητάλη βέβαια λαμβάνει μια άλλη συνεργάτη της εκπομπής που θα ασχοληθεί με το παιδί και όχι μόνο, δεν ξέρω. Φωτιά στα κόκκινα. Στα κατακόκκινα τα χείλη σου, φωτιά. Κωνσταντίνα Παπαϊώνα, εδώ κοντά μας, παρακαλώ πολύ να δεχτεί το πλάνο. Έτσι βέβαια. Τι κάνεις, Κωνσταντίνα μου? Κωνσταντίνα μου. Καλά είμαι. Γιατί λες έτσι, έχεις κανένα βάρος? Μια μελαγχολία. Γιατί είναι ο καιρός λίγο. Δεν πειράζει, θα την αλλάξω αυτή τη μελαγχολία. Καιρός φρύνει τη λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Καιρός φρύνει και εμένα, αλλά τη μακρυπούλια. Και όχι τη μακρυπούλια. Για να τα λέμε και όλα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Τι μαγείρεψες? Να παραγγείλω καφέ, ρε παιδιά. Όμως είναι έτσι με το. Εχθές μαγείρεψα. Ναι. Κοκκινιστό με πατάτες φέντες. Α, μ' αρέσει. Λοιπόν, το κοκκινιστό, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ μικρά κομματάκια. Και μ' αρέσει στην ουσία. Μ' αρέσει να μου το κάνεις έτσι με τα χέρια σου. Πολύ πολύ μικρά, που το, πώς κάνουμε το κοτόπουλο. Το κάνεις αλωριδούλες. Ναι, και να το ρίξω με τη σάλτσα πάνω από τις πατάτες, δηλαδή σαν ένα χοντροκομμένος κιμάς. Επίσης, θυμάσαι την Κυριακή που μας είχε μείνει ο κιμάς. Ναι. Εγώ τι έκανα, τηγάνισα πατάτες και έβαλα όλο το κιμά από πάνω και με λίγο κομματάκια φέτα και... Παιδιά, ένα θα σας πω. Μέσα τι φλανάκι το καλύτερο όλοι. Φαγητό. Καλά, εντάξει, δεν σωστά. Υπάρχει αυτό που σας λέω. Για να ξέρεις, είναι πολύ υποκοτιμητικό όταν σου περισσεύει φαγητό με δωρεάν χαλάσει. Έτσι, να φτιάχνεις κάτι άλλο και όχι να πετάμε. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν και επιτρεπτό να πετάμε τη σήμερα. Εμένα τώρα δεν περισσεύει και να το πετάξω. Γιατί παίρνω τα φυλάκια και λέω ελάτε γιατί η Εύη έχει μαγειρέψει και ελάτε να φάμε. Και εκεί που κατευθείαν αυτό, παραγγέλνω γιατί δεν φτάνει ούτε το φαγητό. Γιατί παίρνω ένα άτομο και έχω τέλεια 10. Και μετά το φαγητό, όταν μαγειρεύω εγώ, μαζεύω το κόσμο. Και μετά λίγο γροσιστική. Συγχωνευτικό είναι, τρώνε πολύ. Τρώνε πάρα πολύ. Για πες, τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ανταμοιβή και όχι τιμωρία. Μια πολύ συχνή ερώτηση που κάνουν οι γονείς είναι αν πρέπει να τιμωρούν τα παιδιά τους ή όχι. Με ρωτούν συνέχεια αν θα πρέπει να ανταμοιβούν και πώς το παιδί και προβληματίζονται συχνά τι πρέπει να κάνουν όταν το παιδί τους έχει αρνητική συμπεριφορά. Ναι, ωραίο. Ωραία. Παλιά υπήρχε η πεποίθηση ότι τα παιδιά θα... Είναι άλλο το ρούχο όμως. Δεν είναι. Είναι και τη φάει αυτό γιατί είναι κόκκινο. Και τη φάει. Για πες. Όχι, σου πάει πάρα πολύ γιατί είδαμε και ένα ρούχο που φορούσες πριν και λέμε... Ναι, ναι, όχι. Και λέει το μαλλί που είναι μαζεμένο. Ναι, είναι αυτό η επιγεμανή. Είναι από το σκάβο. Ναι. Θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Ελπίζω να φάει και κανένα δωράκι, γιατί έτσι την έχω συνδέσει. Τι από το σικάδογο και χωρίς δώρο, δεν το θέλω καθόλου αυτό. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παλιά υπήρχε η πεποίθηση ότι τα παιδιά θα πρέπει να υποστούν τις έμπνευσης των πράξεών τους και φυσικά, αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Εγώ έχω μια κάπως διαφορετική προσέγγιση. Για να τη δούμε και θα τη συγκρίνω. Την οποία είδαμε που λέει... Την οποία είδαμε να δουλεύει... Μα πρέπει να συγκρίνουμε. Είδα να δουλεύει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ήταν με εξαιρετική μεγάλη επιτυχία. Εκείνο λοιπόν που εγώ υποστηρίζω είναι πως αντί να τιμωρούμε εκ των υστέρων, μετά δηλαδή την πράξη, το παιδί, να έχουμε φυλάξει τα ρούχα μας από πριν. Θα ήταν καλύτερα να το ανταμείψουμε πριν κάνει. Δηλαδή, τι εννοώ. Ας πούμε πως ένα μικρό παιδί σπάει ένα βάζο. Για να τον τιμωρήσουμε, του λέμε πως δεν θα πάμε στα γενέθλια του φίλου του που είναι το Σάββατο. Το παιδί όμως διερωτάται. Τι έχει, τι σχέση έχει με το βάζο και τα γενέθλια και τι σχέση έχει τη Δευτέρα με το Σάββατο. Δηλαδή, τη Δευτέρα έσπασε το παιδί το βάζο, τι, θα το τιμωρήσουμε το Σάββατο, πέντε μέρες μετά. Λάθος, μεγάλο λάθος. Σωστό. Η δική μου λοιπόν προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε από πριν να του δίνουμε ένα κίνητρο, μια ανταμοιβή στο παιδί. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αν έχει τελειώσει το διάβασμά σου μέχρι τις 5, θα πάμε στον ξάδερφό σου να παίξει. Αν όμως δεν έχει τελειώσει, θα με αναγκάσει να σε αφήσω και να μην δει ούτε τηλεόραση.
Ναι. Άρα το εξηγήσει από πριν, οπότε είναι ακριβώς έτοιμο και δεν κάνει το λάθος. Ναι. Ας αναλύσουμε όμως βήμα-βήμα αυτή την προσέγγιση. Όταν λέμε στο παιδί από πριν ότι θα τριμήξουμε. Να πάω εγώ. Καλή ξεκίνηση. Πήγαινε με το ναι. Ας αναλύσουμε βήμα-βήμα λοιπόν αυτή την προσέγγιση. Μάλιστα. Ωραία. Όταν λέμε στο παιδί από πριν ότι θα το ανταμείψουμε για την καλή του συμπεριφορά, για το ότι δηλαδή θα έχει τελειώσει το διάβασμά του μέχρι τις 5, του δίνουμε το κίνητρο για να τελειώσει και να μην. Για να τελειώσει νωρίς, για να πάει στον αδερφό του να παίξει. Ωραία, ναι, σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί εγώ το έχω δει στην πράξη και τελικά εμένα δεν μου λειτουργεί. Όχι. Θα σου πω γιατί. Όταν λέει στο παιδί ότι τελείωσε τα διαβάσματά σου μέχρι τις 5, γιατί στις 6 θα σε πάω ή στις 5.30 με το που τελειώσει εκεί, από το άγχος του να τελειώσει γρήγορα και να έχει προλάβει το χρόνο, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν τον χρόνο. Ναι. Φαντάζομαι ότι βλέπει 20 λεπτά, με μία ώρα τελειώσει, μου λέει μα μόνο 5 λεπτά βλέπω. Ναι. Κουκουρού κουμάντο λες. Και ήταν και λογικό γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν. Αυτό θέλω λίγο να μου το διευκρινίσετε μισό λεπτό. Το κουκουρού κουμάντο λες. Κουκουρού κουμάντο είναι διαφορετική. Κουκουρούκου είναι αυτή που τρώγαμε παλιά. Είναι αυτή που τρώγαμε. Ναι, είναι αυτή. Την έτρωγες με μάντο λες. Όχι, τώρα τις τρώνε με τις μάντο λες. Εμείς την τρώγαμε σκέτη κουκουρούκου. Την κουκουρούκου τη θυμάστε την κόκκινη. Ε, βέβαια. Ή η σερενάτα ήταν με το κόκκινο. Η σερενάτα ήταν με την κουκουρούκου ήταν μπλε. Η κουκουρούκου είναι με σχεδιάκι απ' έξω καρτουνίστικο. Όπω παιδιά, τι ωραία κουκουρούκου με τα κιλά. Τι έκανα. Τι. Έπαιρνα ένα ψωμάκι φρατζολάκι από το ζεστό, από το φούρνο. Από φούρνο. Με το, αυτό με το σουσάμι, το μακρόστονο, το άνοιγα, έβαζα στη μέση κουκουρούκου ή τη σερενάτα ή και τη σογκοφρέτα, το πατούσα. Ξέρεις. Δεν σου είχε μάθει κανείς τη μερέντα μέχρι τότε. Όχι, μου την είχε μάθει. Αλλά αυτό επειδή έκανε τραγανιστό και έκανε κράτ-κράτ με το ψωμί, το ζεστό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάστε. Όπως ένα άλλο που έκανα σαν παιδί και το κάνω και μέχρι τώρα, είναι ότι έπαιρνα το παγωτό κρέμα με απ' έξω τη σοκολάτα, ναι, το απλό, ναι, το χωρίς τίποτα, το ξυλάκι, το έβαζα σε ένα μπολ και μέσα πέταγα και πατατάκια, να μην πω και τη μάρκα, τα γαριδάκια και έτρωγα το παγωτό μαζί με τα γαριδάκια και μέχρι σήμερα το κάνω αυτό. Αμαν! Ναι, καλά που δεν το έχεις κάνει μπροστά μου τόσα χρόνια. Όχι, γιατί δεν να προλάβω να κάνω μπροστά σου, κάνω τόσα άλλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο να και τα παιδιά, μια και μιλάμε για παιδιά, θα μου επιτρέψει, Κωνσταντίνα μου, να σε καθυστερήσω λίγο ακόμα. Είναι ένα εξαιρετικό σνακ για τα παιδιά, το οποίο είναι με μαύρη σοκολάτα απόλυτα υγιεινό. Αν θέλουμε από το να του δώσουμε, ξέρετε το αυτό. Τι κάνουμε, παίρνουμε ψωμί του τόστο στολική αλέσεω, το αλείφουμε με λίγο φυτικά λιπαρά βούτυρο, για να είμαστε πιο υγιεινοί όσο μπορούμε, και βάζουμε μέσα τρεις πλακετίτσες σοκολάτα. Μαύρη. Ναι. Μαύρη όμως, όχι γάλακτος και τα σχετικά. Υγειάς. Έτσι. Το κλείνουμε με το ψωμάκι και το τόστ και το βάζουμε στην τοστιέρα. Αυτό ψήνεται, παιδιά, ξέρετε πώς γίνεται. Σαν να τρως βάφλα. Ναι. Βάφλα, πάρτε την πλάκα σε με το που το βγάλει, βάζει λίγες αντιγύες επάνω και δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αυτό που σας είπα. Εγώ το σερβίρω σε φίλους στο σπίτι και μου λέει πότε πρέπει να φτιάξει βάφλα. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είναι ψωμί του τόστ με. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Μπράβο, μπράβο, Ευάκη. Είτε... Μπράβο, νοικοκυρά μου. Μπράβο, γυναίκα μου, νοικοκυρά. Για να τα βλέπουν μερικοί. Για να τα ακούνε μερικοί. Για να τα βλέπουν μερικοί όταν τα φτιάχνω. Εγώ τα βλέπω. Λοιπόν, για πες. Παρόλο που το παιδί, όταν πούμε αυτή την πρόταση ότι άμα δεν διαβάσει, δεν θα πάει στον ξάδερφό του, μπορεί να μας σηκώσει τους ώμους και να πει ότι δεν τον νοιάζει. Σίγουρα όμως τον νοιάζει να τον πάει. Οπωσδήποτε. Κατά βάθος. Όταν λέμε θα με αναγκάσεις μέσα στην πρόταση, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η λέξη θα με αναγκάσεις. Το βοηθούμε να καταλάβει πως εκείνο, το παιδί δηλαδή, αποφασίζει αν θα τελειώσει ή όχι, αν θα πάει στον ξάδερφό του ή όχι, ή αν θα δει τηλεόραση ή όχι. Είναι στο δικό του χέρι. Και ότι επίσης δεν είναι κάτι που το θέλουμε για το πράγμα, αλλά δυστυχώς πρέπει ναι, να γίνει έτσι. Ακριβώς, γιατί είναι η τιμωρία που λέμε. Έτσι. Ναι. Εκείνο που εμείς κάνουμε είναι να του δώσουμε την επιλογή της απόφασης που θα πάρει και θα τη δράσουμε έτσι όπως του υποσχεθήκαμε σε αυτή την απόφαση. Δηλαδή, αν τελειώσουμε μέχρι τις 5, το παίρνουμε και τον πάμε στον ξαδερφό του. Αν δεν τελειώσει, δεν το παίρνουμε και δεν τον αφήνουμε να δει τηλεόραση απόψε. Και πρέπει πάντα να είμαστε ναι, σε αυτό που θα πω παρακάτω. Ναι, α, ναι, το έχεις, πολύ σωστά. Όλα αυτά ωραία τα κάνουμε με απόλυτη αγάπη, ηρεμία φυσικά, όχι νεύρα. Και μιλάμε πολύ. Βιαστικά και. Ακριβώς. Επιβλητικά, αν μη τι άλλο. Χωρίς περιττές διαλέξεις και κηρύγματα, όπως σας είπα. Αντίθετα, θα μπορέσουμε να του δείξουμε τη χαρά μας και την περηφάνειά μας για το εκείνο και να έχει τελειώσει το διάβασμά του νωρίς, λέγοντάς του, για παράδειγμα, πόσο χαίρομαι που τελείωσε το διάβασμά σου νωρίς. Ας πάμε λοιπόν στον ξαδέρφό σου έτσι πως σου υποσχέθηκα. Το αξίζει. Είναι σημαντικό να κρατάμε υποσχέσεις, παιδιά, απέναντι στα παιδιά. Ακριβώς. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι και το Α και το Ω, νομίζω. Ό,τι βλέπουμε πρέπει να το κάνουμε και στην στο καλό και στο κακό και στη τιμωρία. Έτσι, να είμαστε κάθετοι, να μην μας ξεγελάνε και παίρνουμε την τιμωρία πίσω, γιατί δεν μας πιστεύουν μετά. Ωραία. Συνεχίζουμε. Βέβαια. Ξέρω πως τώρα σκέφτεστε κάτι ακόμα.
Ναι, τι. Και τι λέμε αν δεν τελειώσει το διάβασμά του. Με απόλυτη πάλι σταθερότητα, με αγάπη όπως είπα και πριν, του λέμε, κρίμα που αποφάσισες να μην τελειώσει το διάβασμά σου νωρίς έτσι όπως μου είπες. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα πάμε στον ξάδερφό σου για να παίξετε και με αναγκάζει να μην σε αφήσουν να δεις τηλεόραση. Απόψε. Εδώ κάνουμε μια παύση για να νιώσει το παιδί τη λύπη και την ειλικρίνειά μας, αλλά και την απόλυτη σταθερότητα σε όσα λέμε. Μετά την παύση θα μπορούσαμε να του πούμε, ίσως όμως καταφέρουμε να πάμε αύριο αφού τελειώσει τα μαθήματα έτσι όπως είπαμε σήμερα. Και αύριο την επόμενη μέρα δηλαδή, ξαναλέμε τα ίδια από την αρχή. Νομίζω πως μπορώ να μαντέψω άλλη μια ερώτηση που έχετε. Ναι, έχουμε και μια τελευταία. Ίσως να σκέφτεστε κατά πόσο θα πρέπει να ανταμείβουμε, να δωροδοκούμε δηλαδή το παιδί, για να κάνει κάτι που είναι υποχρέωσή του, για παράδειγμα το διάβασμα. Δεν πρέπει να είσαι το δωροδοκούμε, γιατί είναι υποχρεωμένο να διαβάζει. Δεν πρέπει να πούμε, αχ, διάβασε και να σου δώσω. Με την έννοια που λέμε να σου δώσω για να κάνει, το λέμε σαν επιβράβευση. Είναι απλά ένα παράδειγμα και για άλλους παράγοντες. Ναι. Κανένα παιδί δεν θέλει να κάτσει, θα πω, αχ, θα κάτσω να διαβάσω. Σαφώς. Αν είμαστε όμως ρεαλιστές, θα δούμε πως ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη με ανταμοιβή δωροδοκία. Μόνο που του εκφράζουμε με όλες μας τις απρόσδεκτες λέξεις. Ευκαιρίες εκτός δωροδοκία, δωροκουπών και μισθός. Αφού λοιπόν αυτές οι λέξεις ισχύουν και είναι αποδεκτές για εμάς, γιατί όχι για τα παιδιά μας. Το απόλυτο. Δηλαδή, γιατί τις αποδέχομαι εγώ, γιατί μην τις αποδεχτεί και το παιδί μου. Καλά, τώρα αυτό είναι άμα το αποδέχεις όντως όλο αυτό που είπες. Ναι. Δεν δωροδοκία, είναι όλοι τώρα. Καλά. Δωροδοκούνται όλοι. Δεν είναι. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Σαν γονιός όμως, άμα την αποδέχεσαι, δεν μπορείς να μην πεις το παιδί δεν την αποδέχει. Ναι, λέμε ότι. Καλά, τώρα όλα είναι λίγο σχετικά. Άμα το... Ναι, αυτό είναι και θέμα παιδιού και ανθρώπων. Τότε εγώ στη δουλειά μου μπορεί, λέω τώρα όχι εγώ. Γενικά κάποιος να σκύβει το κεφάλι γιατί φοβάται να χάσει τη δουλειά του. Δεν μάθει το παιδί του να σκύβει το κεφάλι. Αν μην τώρα θα γυρίσει πίσω πιο τσαμπουκαλεμένο, θα μάθει το κεφάλι του έχει πάντα ψηλά. Ναι, 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 ναι. Μην πηδήξω και από το ζάλογο. Ναι, 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 ναι. Και τώρα πάμε στο θέμα τη τιμωρία. Α, έχουμε και τη τιμωρία. Τι γίνεται αν όντως έχει σπάσει το βάζο. Πριν αντιμετωπίσουμε το παιδί, θα πρέπει να σκεφτούμε πως το βάζο έχει σπάσει. Αν το έκανε δηλαδή άθελά του ή. Εσκεμμένα. Εσκεμμένα. Ναι, καλά, τις περισσότερες φορές άθελα είναι στα παιδιά του. Ναι. Απλά δεν υπολογίσαμε. Άθελα μου να το ξέρεις, σε έκανα να υποφέρεις. Λοιπόν, αφού το έχει κάνει από αταξία, δηλαδή παρόλο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Παρόλο που σε είχα προειδοποιήσει πως κλωτσώντας την μπάλα μέσα στο σπίτι θα σπάσεις κάτι, εσύ συνέχισε να την κάνεις και τώρα βλέπεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έσπασε το βάζο. Στερούμε από το παιδί το αγαπημένο του παιχνίδι για μία εβδομάδα, όπως ακριβώς είπαμε. Δεν δεχόμαστε παζάρια. Όχι. Δεν υποχωρούμε σε 2-3 μέρες επειδή το παιδί ήταν φρόνιμο. Δεν μένουμε σταθεροί σε ό,τι είπαμε. Σε περίπτωση όμως που το παιδί έσπασε το βάζο από προσεξία, όχι από ταξία και λυπηθεί και το ίδιο αμέσως για την πράξη του, αυτή και ίσως ακόμα αρχίσει να κλαίει, τότε μαζεύουμε τα σπασμένα κομμάτια του βάζου και του μιλάμε με αγάπη, κατανοώντας τη δική του λύπη. Μάλιστα. Το έκανα από προσεξία. Ναι, μπράβο. Εντάξει, έτσι είναι σωστά. Και νομίζω ότι έτσι είναι και το πιο σωστό να γίνεται και νομίζω ότι έτσι τα παιδιά από πολύ μικρά σου μαθαίνουν να κάνουν τις πιο σωστές κινήσεις. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, που είσαι κοντά μας. Εμείς λοιπόν τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και το σε πάρα πολύ λίγο. Το πες και το εννοείς, λέω, ναι, που ξεκινάς και πηγαίνεις. Αγαπημένη Θάλια Σαλήμ θα είναι κοντά μας, γιατί έχει να μας προτείνει ορισμένα έτσι μικρά τρίκ θεραπείες ομορφιάς. Μείνετε κοντά μας. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Τελευταίο μέρος αυτής εδώ της μοναδικής θεσπέσιας, αλλά και αποκλειστικής και αφοπλιστικής εκπομπής. Για πείτε, εκεί τι γίνεται. Τι.
Γιατί κλάμα ο κόσμος με αυτό που έκανε, γιατί δεν τα λέμε αυτά. Γιατί πρέπει, πρέπει ορισμένα πράγματα να λέμε. Άλλωστε η αλήθεια πονάει, η αλήθεια αγγίζει. Η αλήθεια μπορεί και να σε κάνει να δακρύζεις, όμως αυτή είναι η αλήθεια, φίλε τηλεθεατή. Πόσοι από εσάς αλήθεια δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια και να μην ακούσετε το ψέμα, γιατί η αλήθεια δεν είναι ψέμα. Ναι. Πόσοι από εσάς επίσης περιμένετε το τελευταίο αυτό θέμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να ομορφύνετε και για να φύγουμε πάρα πολύ όμορφοι και ανανεωμένοι. Η Θάλια Σαλίμ, τελευταία μας έχει συνηθίσει σε πολύ μαύρο ντύσιμο. Ναι, ισχύει. Έχει αφήσει λίγο το χρώμα και το έχει γυρίσει λίγο στο τύπου Ζήνα. Όχι, δεν μου αρέσει πολύ. Πρέπει όχι να την πάρω λίγο χρώμα. Λίγο χρώμα. Είναι το χρώμα με την κρέμα. Είναι από τις κρέμες που φτιάχνει. Είναι λίγο από τι πολλέ αγαπηέ. Ξέρει τι μου δείχνει. Αυτό το ισχύει, αλλά τρέμαξε. Δηλαδή η Θάλια. Μου θυμίζει αυτόν τον τύπο με τα γυαλιά και τα κόκκινα μαλλιά που κάνει όλε τι χημίε στα Mickey Mouse. Αχ, ναι, μωρέ, εντάξει. Μου φοράει την άσπρη με τα μουστάκια και τα γυαλάκια. Ναι, ναι. Πώ το λέγανε αυτόν. Το είχε πάση περιπτώσει. Ξέρει τι πρέπει να κάνουμε μια μέρα. Να βγάλουμε για όλου του συνεργάτε εδώ στην τελευταία εκπομπή το κάτι στάνταρ που λένε. Δηλαδή, η Θάλια έχει στάνταρ, το ισχύει. Ναι. Ο Λάζαρο έχει ογκόλια στο. Ό,τι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Να καθίσουμε να βρούμε από όλου ναι. Και να τα αναφέρουμε να δούμε αν τα έχουμε πετύχει. Συμφωνεί. Θα ωραία. Το κάνουμε παιχνίδι. Θα το κάνουμε παιχνίδι. Θα λέω το ένα και θα λέμε ποιο το είπε. Καταλαβαίνω. Εσεί τα κάνετε για μα. Ναι. Εγώ τι θέλει το έχω βρει. Εμεί είμαστε μόνο δύο όμω, βέβαια. Για να γίνει παιχνίδι. Για να γίνει παιχνίδι γίνεται και με δύο. Καλά, δεν το συζητάω. Για πε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάτι ωραίο που αφορά πολύ τις γυναίκες. Βγάζουν σπυράκια ανάμεσα από το στήθος. Είτε από άγχος, είτε από υδρότα, είτε γυναίκες γενικά που έχουν μεγάλο στήθος και υδρώνουν. Γιατί αυτές που έχουν μικρό. Όταν ενώνεται, λες. Ναι, όταν ενώνεται. Εντάξει, εγώ έχω κενό, κοίτα. Ναι, ναι. Δεν έχεις πρόβλημα. Έχω ένα κενό. Όχι, έχεις ένα κενό. Ναι. Έχει κενό. Ένα κενό. Ναι. Ένα κενό. Ένα κενό που μεγαλώνει. Χωρίς εσένα και τους άλλους, τους βλέπω όλους αντιπάλους. Πιο μεγάλους. Ναι, βέβαια. Ένα και ένα. Εσύ παραμένεις νέος. Καλά, εντάξει, ναι. Για πες, Θάλια. Λοιπόν, πολλές γυναίκες είτε από τον υδρότα, είτε μετά τη γυμναστική, είτε και από το άγχος, είτε και από το ξύσμο, δηλαδή ασυναίσθητα, ξύνονται σε αυτό το σημείο είτε ανάμεσα στο στήθος. Ναι, είτε ναι, από τον ήλιο, γιατί ναι. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο ανάμεσα στο στήθος. Και θα πούμε μερικά ωραία πράγματα ώστε να προσπαθήσουν να τα αποφύγουν, γιατί είναι και άσχημο. Δηλαδή, μια γυναίκα που θέλει να βάλει κοντά κολλητέ. Καλά, οπωσδήποτε, βέβαια. Και ούτως ή άλλως όταν έχεις ήδη σπυράκι και βάζεις κάποιο make-up ή οτιδήποτε. Χειροτερεύεται, το φτιάχνεις, οπότε είναι καλύτερο να πούμε κάποια πράγματα ώστε να βοηθηθούν και αργότερα όταν φύγει να μπορούν να βάλουν και κάποια κρέμα, κάποιο make-up, κάποια βοήθησέ μας. Λοιπόν, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή είναι ότι μόλις πηγαίνουμε γυμναστήριο και υδρώνουμε, πρέπει κατευθείαν να κάνουμε ντους. Μην αφήνουμε τον υδρότα να στεγνώνει πάνω μας, γιατί πολλές γυναίκες είτε έχουν παιδιά, είτε πρέπει να πάνε να τα πάρουν, να τα κάνουν, να τα δείχνουν. Μπορεί να γυρίσουν σπίτι πολύ, πολύ κουρασμένες και να κοιμηθούν με τον υδρότα τους. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και για την επιδερμίδα, καλά, αλλά και γενικά για ένα σημείο που, που είναι ευαίσθητο και έχει σπυράκια. Και μολύνεται. Γενικά η υγιεινή σε αυτήν την περίπτωση είναι. Ναι, εντάξει. Πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι άλλος ένας πολύ ωραίος τρόπος. Υπάρχουν κάποιες βιταμίνες που είναι για την ακμή, είτε για το σώμα τους, είτε για το πρόσωπο, που βοηθάνε πάρα πολύ. Ποιες είναι αυτές? Θα ρωτήσω στο φαρμακείο. Σε αγαπάω, Θάλια. Σε λατρεύω, Θάλια. Σε λατρεύω. Άκου, όταν θα μου έρχεσαι εδώ, επειδή δυστυχώς πολλές συνεπίες δεν το φίλω και εγώ ζήνα. Έλα, ρε, πάνω πιέσαι κάπου προς... δεν ξέρω, αμά. Ναι, βρε παιδί μου, κοίταξε, δηλαδή, ψάχνει το θέμα σου και λέει, κάτσε εδώ θα με ρωτήσει αυτή και κάνε μια πιο εμπεριστατωμένη, ξεχυλωμένη ανάλυση. Έχεις δίκιο, πρέπει να το ψάχνω πιο πολύ, έχεις δίκιο. Γιατί θες να μαθαίνεις, ξέρω, σου αρέσει. Ο κόσμος αυτή την απορία θα έχει αυτή τη στιγμή. Σου λέει, μου του λες, πες μου πού να πάω να απευθυνθώ, τι βιταμίνη να βρω, αφού το έχω το πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτα ας πάμε σε ένα δερματολόγο. Ό,τι και να πω εγώ, όποια βιταμίνη και να πω, πρέπει κάποιος να το δει ένας γιατρός, οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί μπορεί να είναι κάτι το πιο απλό και το πιο σοβαρό. Και δεν παίρνουμε την ευθύνη τώρα. Ακριβώς. Οπότε ας πάει κάποιος σε ένα γιατρό πρώτα, να δει τι έχει, ή αν είναι κάτι απλό που μπορεί να φύγει, ας πάει στο φαρμακείο. Γιατί πολλές φορές είναι και παθολογικά, τα οποία προέρχονται από μέσα μπροστά. Ακριβώς. Και ο φαρμακοποιός φυσικά θα ξέρει. Αν και ο φαρμακοποιός δεν είναι γιατρός, δεν είναι πάντα σωστό να πει. Όχι, αλλά έχει γνώσει. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και μιλάνε με πάρα πολλούς γιατρούς, συνήθως γνωρίζουν και κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν εννοούμε να σου κάνουν ανοιχτή καρδιά, ας πούμε, επέμβαση, αλλά κάποια βασικά. Άλλο ένα είναι να μην βάζουμε βαριά καλλυντικά πάνω σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όντως. Γιατί μολύνονται και. Και δεν βοηθάει καθόλου αυτό. Ναι.
Είναι και βαρύ, δεν γυρνάει. Και καθόλου. Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι, για πες. Αυτό είναι για τα σπυράκια. Για το στήθος. Για το στήθος μιλάγαμε τόση ώρα. Βασικό το στήθος. Ναι, όσο αφορά αυτό. Άλλη μια πολύ ωραία έρευνα που έχω είναι πώς να μακρύνουμε τα μαλλιά μας. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πεις που δεν το φτάσεις, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, όχι, τα μαλλιά σου είναι αρκετά μακριά. Ναι. Εντάξει, αλλά να γίνουν λίγο πιο μακριά. Ναι. Και θα πούμε κάποια πράγματα που μπορούμε να φάμε, που έχουν κάποιες βιταμίνες μέσα, θα τις πούμε τις βιταμίνες, ποιες είναι. Α, τις έχουμε εδώ. Θα τις πούμε, ώστε να βοηθούν, να βοηθήσουν τα μαλλιά τους να μακρύνουν. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα είναι το σολομός, το ψάρι. Πολύ καλό. Ωμέγα 3. Γιατί ωμέγα 3, παιδιά, ακριβώς, που βοηθάει πάρα πολύ στο μαλλί. Ακριβώς. Αναπτύσσει την υγιεινή του κεφαλιού και βοηθάει πάρα πολύ το ωμέγα 3 στα μαλλιά. Στο τριχωτό, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα είναι οι κίτρινες πιπεριές. Οι κίτρινες πιπεριές. Ναι. Οι κίτρινες πιπεριές περιέχουν 5,5 φορές περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι το πορτοκάλι. Επειδή είναι κίτρινες. Σώπα, βρε παιδάκι μου. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ, δυναμώνει την τρίχα και τα θυλάκια της. Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα είναι τα στρίδια. Αχ. Κάτι ξέρω λοιπόν τι κάνουμε τα στρίδια. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σταματάς τα στρίδια γιατί παίρνεις και τα μύδια μαζί. Ναι, μου αρέσει. Έχεις και μύδια και στρίδια, όλα αυτά μαζί. Μπορεί να μακρύνει το μαλλί σου, αλλά να μένει και λίμπητο. Και εγώ τι φταίω. Κι εγώ άνθρωπος είμαι, κουράζομαι. Έλα τώρα, έχω υποχρεώσεις. Έχω μια εκπομπή να οργανώσω σαν άντρα του σπιτιού. Εντάξει, Βρύση, Αλέξανδρε, τι να κάνω. Σε λίγα χρόνια δεν το έχουμε καθόλου. Αυτό έχει περάσει. Ναι, θα έχει περάσει. Ποιο? Τα βλεπόμαστε λες και είμαστε ένα κομμάτι κρέας. Α, εντάξει. Λοιπόν, τα στρίδια βοηθάνε πάρα πολύ επειδή έχουν ψευδάργυρο και βοηθάνε πάρα πολύ και αυτό για να μακρύνουν τα μαλλιά και να μακρύνουν και υγιείς. Να είναι υγιεί τα μαλλιά. Να μην. Και βασικά και τα μπιστολάκια να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Και ψαλίδες και αυτά. Και να κουρευόμαστε τουλάχιστον ανά δύο μήνες μία φορά. Ίσα-ίσα κάτω την ψαλίδα. Για να, ώστε να δυναμώνει το μαλλί. Εμείς οι άντρες βέβαια μία φορά το μήνα σίγουρα. Και μακρύνει πιο γρήγορα, σας φαίνεται. Λοιπόν, και το αυγό έχει ωμέγα 3 και πάλι βοηθάει πάρα πολύ. Αποφύγετε να τρώτε βέβαια πάρα πολύ αυγά, πολλά αυγά. Ή τουλάχιστον να τρώτε μόνο τα απ' έξω. Ακριβώς. Σε κάποιες. Πράδυ. Μιλάς πολύ, ξεκουράσου λίγο, είναι τέλος εκπομπής. Λοιπόν, άλλη μία τροφή που βοηθάει πολύ είναι η ηλιόσπορη. Αυτό ναι. Βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των μαλλιών, επειδή έχουν βιταμίνη ε, η οποία ενισχύει τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής. Και βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Η γλυκοπατάτα πάλι βοηθάει πάρα πολύ, περιέχει πολλές βιταμίνες. Η γλυκοπατάτα, παιδιά, τι την αγοράει, ως γλυκοπατάτα. Περί... Ναι, είναι λίγο κοκκινοπή απ' έξω. Δηλαδή, ελαφρώς και είναι μακρόστενη. Ναι, είναι μακρόστενη. Και έχει μια γεύση έτσι ελαφρώς σαν κάστανο. Μπορείς να την τηγανίσεις. Βεβαίως, αν κάνεις εξαιρετικά πατατάκια και να ξέρεις ότι δεν είναι τόσο παχαιτική όσο η κανονική πατάτα. Είναι δηλαδή σαν τα πατατάκια αυτά που μου αρέσουν να τα πικάρουν. Περιέργω. Αν θέλεις, θα σου βάλω πάπρικα και λίγο καγιέν θα γίνουν έτσι. Τι καγιέν αμάξι. Ναι, σου βάζω για να πόρσε. Είτε μου τα βάζει να αγάπη μου, που πέρι καγιέν. Τόσο χρόνια δίπλα μου δεν έχει μάθει μαγειρικά τεχνάσματα. Όχι, γιατί εγώ γεύομαι αυτά που φτιάχνει. Δεν είμαι την ώρα που τα οργανώνει. Α, κάνω μου λιγάκι έτσι. Λοιπόν, άλλη μια ωραία τροφή που βοηθάει είναι το αβοκάντο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ανακατέψτε λίγο αβοκάντο με κρέμα γάλακτος, η οποία περιέχει γαλακτικό οξύ που βοηθάει στην απολέμηση των νεκρών κυττάρων του δέρματος και εφαρμόστε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής σας για 10 λεπτά και ξεπλύνετε πολύ καλά. Με κρέμα γάλακτος. Ναι. Έχω προσέξει, Θάλια μου, ότι αναφέρεις πολύ συχνά την κρέμα γάλακτος στα γιατροσόφια σου. Τελικά είναι τόσο ευεργετική. Όχι, τη αρέσει πάρα πολύ μπεσαμέλ. Ναι, μου αρέσει λίγο. Να βάλουμε το παστίσιο, μήπω κάτι κάνει κι αυτό. Γενικά την έχουν πάρα πολλές έρευνες μέσα και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και στο δέρμα. Μήπως ρωτάω τώρα, μήπως εννοούμε την κρέμα γάλακτος από φυτικά λιπαρά και όχι την κρέμα γάλακτος. Θα στο πει την άλλη. Λοιπόν, ωραία, τα φέρω μία έρευνα για την κρέμα γάλακτος, γιατί η Εύη έχει δίκιο. Πάλι, όπως πάντα. Λοιπόν, άλλο ένα που βοηθάει πολύ και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι το αμύγδαλο, όπως και το αμυγδαλέλαιο που έχουμε ξαναπεί. Εκτός ότι προσφέρει στη διατροφή μας, βοηθάει και πολύ στο κεφάλι μας. Και τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα σε δύο μήνες. Ναι. Μάλιστα, πάει, φύγε το χρώμα. Λοιπόν, θυμάω τώρα. Για φώνησε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα, Θάλια μου, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Πατλουκά.
Τι ώρα έχεις. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια μας είχες και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μας δίνεις τόσο όσο να προλαβαίνουμε και να τα φτιάξουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ τα πάω σπίτι μου, αρχίζω και κάποια τα κάνω, δεν σου κρύβω. Τα κάνουμε, τα κάνουμε. Εκείνο που έκανα και μάλιστα... Με το μυθαλέλαιο κάνουμε, τον καιρό που μας είχες πει. Επίσης εκείνο που... Ναι, αρχίζουμε. Εκείνο που μας είχες πει και το πολύ ωραίο με την μπανάνα. Ναι. Τα δοκιμάσαμε όλα με την μπανάνα σε όλες τις προτάσεις που μας έχεις κάνει. Και με το αγκούρι. Και με το αγκούρι. Αυτό το ευχαριστηθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και δροσιστήκαμε. Καλό ήταν, ναι, όντως. Ήταν πολύ ωραία και η μάσκα. Και επίσης και εκείνη που είχαμε πει με το. Ποιο άλλο κάναμε. Α, με τη μάσκα του αυγού στα μαλλιά που τελικά δεν μύριζε τόσο, αλλά ήταν πολύ καλό. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Ξευγάλθηκε εύκολα. Ξευγάλθηκε και μάλλον η τρίχα δεν κρατάει σωστή αυτή τη του αυγού τη μυρωδιά. Μετά τα μαλλιά γυάλιζαν, δεν ήταν πιο λαμπερά. Γυάλιζαν, πιο δυνατά, πιο σαν να είχε γίνει απολέπιση, βρε παιδί. Πιο όμορφα ήταν, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια Σαλήμ, που μιλάμε την επόμενη εβδομάδα εδώ και εσύ και πάλι κοντά μας όπως κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μου πίστευτα στο τέλος και για σήμερα, αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους καλεσμένους, αλλά και γενικότερα πολύ ωραία βίντεο. Μέχρι τότε δεν έχετε καλύτερη επιλογή από το να δείτε την επανάληψη και να περιμένετε να μας δείτε αύριο σε πρώτη προβολή. Φιλιά πολλά!